εμπειρία που έχουμε μαζέψει συνάδελφοι αποδεικνύει στην πράξη πως δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από σωτήρες. Η απάντηση έρχεται από τους χώρους δουλειάς, από τα σωματεία. Αυτό το νομοσχέδιο δεν βελτιώνεται, δεν διορθώνεται. Καταργείται. Εμείς βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Αν θέλουν, ας έρθουν κυβέρνηση και εργοδοσία να συζητήσουν αυτά τα αίτημα. Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο τερατούργιο. Να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι και των τριών μνημονίων που έχουν επιβάλει για λογαριασμό της μεγαλοεργοδοσίας μια εργασιακή ζούγκλα. Αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές. 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο. Να ψηφιστεί η επικοινοποιημένη πρόταση νόμου των 530 σωματείων. Αυτή είναι για μας η κόκκινη γραμμή. Τα ελάχιστα που απαιτούνται σήμερα για να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από αυτά τα αιτήματα. Και με αυτά τα αιτήματα στις 10 Ιούνιου απεργούμε. Στις λίγες μέρες που απομένουν να δώσουμε σώμα και ψυχή για την επιτυχία της απεργίας. Κανένας να μην μείνει έξω από την οργάνωση της απεργίας. Να φτάσουμε σε όλους τους εργαζόμενους με το απεργιακό μας κάλεσμα. Να ανάψουμε τη σπίδα στο μυαλό των εργαζόμενων. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Γι' αυτό αξίζει να παλέψουμε. Να αντιμετωπίσουμε το κράτος και τους εργοδότες. Στις 10 Ιουνίου να γεμίσει η Θεσσαλονίκη απεργούς.